των βασικών της ομάδας διαπραγμάτευσης. Άρα μπορούμε να συζητήσουμε λιγάκι για το παραπάνω. Για τα ενεργειακά τώρα. Ναι, και για τα ενεργειακά και για τα άλλα όμως. Μισό λεπτό, γιατί θέλω να ακούσω από ένα πρόσωπο του Οικονομικού Επιτελείου να μου δίνει μια επαρκή εξήγηση και μια εξήγηση που θα μπορέσει να την καταλάβει ο κόσμος, κύριε Υπουργέ. Πάνω στο περίφημο θέμα μέτρα-αντίμετρα και πότε ενεργοποιούνται. Διότι υπάρχει μια ισχυρή κριτική από την πλευρά της αντιπολίτευσης που λέει ότι τα αντίμετρα ενεργοποιούνται και πάνω σε αυτό πατάει στο γιατί δεν τα ψηφίζει. Στην πραγματικότητα ενεργοποιούνται όταν συμπληρώσεις επί των στόχων το ποσοστό του αντίμετρου. Δηλαδή λες 3,5% στόχος, μάλιστα 3,5% στόχος. Και 1% τα αντίμετρα 4,5%. Γιατί διαφορετικά σου λέει η αντιπολίτευση 3,5% στόχος και μείον 1% το αντίμετρο 2,5%. Δεν πιάνει το στόχο, άρα έτσι. Δεν παίρνει τα αντίμετρα. Τα αντίμετρα είναι, λοιπόν, σου λέει, προϋπόθεση των μέτρων. Πρέπει να πάρει τα μέτρα για να πάρει τα αντίμετρα. Γι' αυτό λέει η αντιπολίτευση ότι αν ψηφίσω τα αντίμετρα, είναι σαν να ψηφίσω τα μέτρα, αφού είναι προϋπόθεση. Λοιπόν, εμείς λέμε, ακούω την κυβέρνηση και λέει, το 18 πιάνουμε το στόχο 3,5% και πρώτη-πρώτη του 19, εμείς ενεργοποιούμε και τα μέτρα που είναι, ας πούμε, για το 19. Η ιστορία που αφορά το ασφαλιστικό της συντάξης, εν πάση περιπτώσει, την προσωπική διαφορά. Και ταυτόχρονα ενεργοποιούμε και τα αντίμετρα που είναι η επιδότηση των ενοικίων, η παιδική σταθμή, ό,τι έχει ανακοινωθεί. Ακόμα δεν έχουν ανακοινωθεί όλα. Τι ισχύει, αν ας πούμε πιάσουμε 3,8, θα ισχύσει αντίμετρο του 0,3 του επιπλέον ή όχι? Ως οικονομολόγος εξεγείρομαι με την κριτική της αντιπολίτευσης και το λέω ευθέως, διότι είναι απλά μαθηματικά. Κατανοητά από τους πάντες. Ο Υπουργός Οικονομικών αυτής της χώρας στα τέλη του 18 φτιάχνει ένα προϋπολογισμό. Ναι. Ο προϋπολογισμός αυτός έχει 3,5% πλεώνασμα. Μάλιστα. Τελεία. Όταν φτιάχνει τον προϋπολογισμό έρχεται και λέει είμαι δεσμευμένος να έχω 1% μείωση της δαπάνης που έχω στον προϋπολογισμό συντάξεις. Που λέγεται συντάξεις. Μάλιστα. Το βγάζει. Ναι. Και προσθέτει στις άλλες δαπάνες που έχει το 1%. Γιατί αλλιώς δεν θα είναι 3,5, θα είναι 4,5. Σωστά. Θα είναι 4,5. Ναι. Άρα ο Υπουργός Οικονομικών ανακατανέμει μία κατηγορία δαπανών και αυξάνει μία άλλη. Έναντι ενός. Κάνει ανακατανομή των ποσών, δηλαδή. Αφαιρώ από εδώ και προσθέτω εκεί. Κάθε χρόνο ο Υπουργός Οικονομικών ανακατανέμει κατηγορίες δαπανών. Γιατί αυτή αυξήθηκε πολύ, θέλω να τη μειώσω και να ρίξω τα λεφτά εκεί. Αυτή είναι δηλαδή το μέσα ένα από το 3,5 θα γίνει αυτό, κύριε Υπουργέ. Ένα λεπτό. Έχουμε πιάσει 3,5%. Έτσι. Θα το προβλέπει ο προϋπολογισμός. Και μέσα σε αυτό, λοιπόν, το περιβάλλον θα πούμε. Θα κόψουμε 1% από τις συντάξεις και με κάποιο άλλο τρόπο θα το ξαναβάλουμε πίσω. Και το βάζουμε αυτό πίσω. Λέτε. Αυτό είναι η δαπάνη. Πάει το 19. Αυτό είναι οι περίφημες δαπάνες. Πάει το 19. Πάμε το 20 τώρα. Ο Υπουργός Οικονομικών έχει και τα έσοδα. Έχει λοιπόν από εδώ, στην άλλη κατηγορία, μία αύξηση των εσόδων. Γιατί μειώνεται το αφορολόγητο. Μάλιστα. Και σε αυτή στα έσοδα μειώνει αντιστοίχως κατά 1% και τις άλλες κατηγορίες εσόδων, τις φοροαπαλλαγές και οτιδήποτε άλλο. Το ρεζούμε είναι 3,5%. Άρα τι κάνει, τη μια χρονιά κάνει μια ανακατανομή των δαπανών του κατά 1%, αφήνοντας ατόφιο το 3,5%, και την άλλη χρονιά κάνει ανακατανομή των εσόδων, αφήνοντας ατόφιο το 3,5%. Όλη η συζήτηση που ακούω από την αντιπολίτευση για 4,5%, 5,5%, για συν 2, και πότε θα ενεργειωθούν τα. Είναι μία άνευ αντικειμένη. Ναι, αλλά τον κύριο Γκρουπ αυτό είπε, κύριε Υπουργέ. Εμείς ακούσαμε και τον Ντάιζερμπλουμ να λέει ναι, αυτή ήταν και απόφαση, νομίζω. Έτσι ερμηνεύτηκε και έτσι πάνω σε αυτό πατάει την πρόταση. Ότι πάνω από το 3,5% για το επιπλέον ποσό θα έχουμε τα αντίμετρα. Για το επιπλέον πλεόνασμα. Θα έχουμε τα αντίμετρα. Σας το εξήγησα. Είναι έτσι ή όχι? Όχι. Και αρχικώ το δέχτηκε ο κ. Τσακαλώτο. Σας το εξήγησα ακριβώς πώς θα γίνει πρακτικά. Σας βάζω στη θέση του Υπουργού Οικονομικών το 18 Παναγία. Και το 19. Παναγία μου. Ναι, μακριά από εμάς. Σας αρέσει η ιδέα, αλλά η άσκηση είναι πολύ απλή. Είμαστε δεσμευμένοι να βγάλουμε το 3,5%. Το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Εάν τώρα, γιατί για οποιοδήποτε λόγο, για να δώσω το χώρο στο επιχείρημά σας, αν για οποιοδήποτε λόγο ο Υπουργός Οικονομικών βλέπει ότι δεν βγάζει 3,5 και βγάζει 2,5, τότε μπαίνουμε σε όλα αυτά τα πιθανά σενάρια. Το ότι πρέπει να έχει 3,5. Άρα θα πρέπει να βρει όφελος σε εισαγωγικά περισσότερα μια μονάδα το ΑΕΠ.
ή αν έχει 1,5 ή αν έχει 2,8 ή αν έχει... Αλλά όλη η άσκηση η άλλη είναι μια απλή άσκηση. Πάντως, κύριε Υπουργέ, όχι, δεν είναι τόσο απλή άσκηση, γιατί η αντιπολίτευση συνολικά δεν έχει τρελαθεί όλοι ή δεν επιχειρηματολογεί χωρίς βάση. Όλη η αντιπολίτευση. Την είναι σαν να μου λέτε λέως. Ότι στην όλα αρχή... τα κόμματα επιχειρηματολογούν σας σε λάθος βάση. Σας είπα, ή δεν ξέρω ως οικονομολόγος εξεγείρομαι. Εξεγείρομαι. Δηλαδή, αν πιάσουμε διότι το 3,5, λέει δεν θα ότι αφαιρεθεί. Εγώ είμαι υπουργός, έχω βγάλει το 3,5% και δεν θα ενεργοποιηθούν τα αντιμέτρα. Πώς δεν θα ενεργοποιηθούν, αφού σας είπα ενεργοποιούνται εξορισμού. Εξορισμού, ναι. Δεν θα το χάσει μετά το 3,5, ενεργοποιώντας τα μέτρα από, το, από όχι, αυτό το στοιχείο. Όχι, βάση. Γιατί ανακατανέμεις λέει το ποσό. Ανακατανέμω. Εγώ έχω το 3,5. Σας το λέω πάρα πολύ απλά και πρακτικά. Γιατί εγώ έχω το 3,5. Δέσμευση να βγάλω 3,5. Έχετε το 3,5 χωρίς αυτά. Χωρίς τίποτα. Χωρίς τίποτα. Χωρίς τίποτα. Όπως είμαστε φέτος. Χωρίς περικοπές των συντάξεων. Έχεις πιάσει 3,5. Όπως είμαστε φέτος. Όπως είμαστε φέτος, ναι. Πάω λοιπόν του χρόνου και του χρόνου έχοντας το 3,5 δεδομένο, εφόσον έχω μία δαπάνη που μειώνεται, θα βγάλω, θα αλλιώς δεν κάνω τίποτα αντιμέτρα, θα πάει 4,5. 3,5 είναι ο στόχος. Και ανακατανέμω τις δαπάνες μου. Το ίδιο ισχύει και τα 20 με τα έσοδά μου. Είναι μια. Δηλαδή, εάν δεν ανακατανείμεις τις δαπάνες σου, θα έχεις το 3,5. Έχεις το 3,5. Και πάρεις και από τους συνταξιούχους ένα, θα πάρεις 4,5. 4,5. Άρα αυτό λέει και η αντιπολίτευση. Όχι, αυτό κάνεις. Γιατί μετά παίρνεις και τα αντίμετρα και πάει 3,5. Όχι, αντιστρέφω. Η αντιπολίτευση λέει το εξής. Έχουμε 3,5. Και επειδή έχουμε κάνει δέσμευση για μέτρα αντιμέτρα μηδενικού τέτοιου, ότι εγώ πρέπει να πάω συν 1% επιπρόσθετα για να ανέβω στο 4,5 για να πάρω τα αντιμέτρα, που δεν ισχύει. Μάλιστα. Οι δύο μονάδες για να πάω στο 5,5 θα πάρω τα αντιμέτρα. Τώρα, δεν ισχύει τίποτα από αυτά. Άλλο. Αυτό θα ισχύσει και ως μοντέλο και μετά το 20. Όχι. Στο σύνολό του έργου. Ή θα ισχύσει μόνο διότι το 20, εσύ θα έχεις πάρει ως κυβέρνηση μέτρα που αφορούν στο 1. Στο 1,8. Έχει τελειώσει η ιστορία των, του 19 με τις συντάξεις και τα λοιπά. Πια υπάρχει μόνο η μείωση του αφορολογήτου. Το 20. Το 20. Και το 20. Τέλος. Τέλος. Από εκεί και πέρα, το επαναλαμβάνω. Δεν θα έχει μείνει τίποτα όρθιο. Περίμενε. Το 21. Όχι. Περίμενε. Με, όχι, ξέρετε γιατί το λέω, κύριε Υπουργέ, δεν το λέω. Άλλο μπορεί θέλω. Να είναι μια υπερβολή, αλλά έχει μια βάση. Ποια είναι αυτή η βάση. Είπα, λέμε και οι τρεις μας εδώ, τόση ώρα για το 3,5%. Το 3,5% για να πιαστεί. Πρέπει να πάρετε αίμα. Όπως πήρατε και φέτος αίμα. Τι θα έχει αυτό το 3,5 μέσα, μπορείτε να μας το πείτε. Γιατί το βγάλαμε σαν νούμερο, λέμε 3,5, δεν χάλασε ο κόσμος. Είδατε τι πάθαμε φέτος για το 3,5, όχι, για το 4. Ποιο 3,5, 4 ακόμα κάνει. Ότι το 3,5. Πώς θα το βγάλετε. Το 3,5, καταρχάς το βγάλαμε φέτος. Το βγάλατε με χωρίς πορτοφόλια μας αφήσατε. Περιμένετε από αυτό. Δεν μα, τι θα μας πάρετε. Περιμένετε γιατί από αυτού υπάρχει. Κανένας, δεν υπάρχει κανείς ο οποίος να λέει το να επιτυχαίνει μια χώρα 3,5% πλεόνασμα, ότι είναι ένα εύκολη, μια εύκολη άσκηση, μια άσκηση η οποία δεν έχει. Ναι, αλλά. Φόρους, περικοπές, μειώσεις. Μισό λεπτό να το διευκρινίσουμε λιγάκι. Λίγο, λίγο θέλω. Γιατί εντούτης. Επαναλαμβάνω, εντούτης. Ναι. Θα πρέπει να έχουμε και αίσθηση των θετικών αυτής της άσκησης. Το 3,5. Το 3,5%, δηλαδή το γεγονός ότι πετύχαμε 4% πλεόνασμα. Ναι, κύριε Υπουργέ. Και ότι. Ναι. Τι κερδίσαμε. Και θα σας πω αμέσως. Και ότι έχουμε μια συμφωνία η οποία την είναι ολοκληρωθεί. Τι επιπτώσεις είχε. Εάν εσείς δανειζόσαστε ως χώρα με 8 και 9%, δηλαδή μη αξιόχρεοι, σήμερα το πρωί, αν ανοίξετε την εφημερίδα, θα δείτε ότι είναι στο 5 μετά σημείωσης. Μόλις μπει το 4 μπροστά, λοιπόν, τι σημαίνει. Ότι η χώρα ξαναποκτά αξιόχρεη θέση στις διεθνείς αγορές. Μπορεί να δανειστεί. Έχει σημασία, δηλαδή. Έχει σημασία αυτό για την οικονομία μας. Για την κυβέρνηση μπορεί και να έχει δευτερεύουσα γιατί δεν χρειάζεται να πάμε να δανειστούμε αύριο λεφτά. Αν είστε επιχείρηση όμως, η οποία δανείζεται χρήματα από τη διεθνή αγορά, έχω καλύτερη αντίληψη. Σημασία. Ωραία. Η τεράστια αν είμαι πολίτης. Ανοίγει λοιπόν, αν είσαι πολίτης, διότι επηρεάζονται οι τράπεζες και θα αρχίσουν να έχουν επιτόκια χαμηλότερα. Χαμηλότερα. Άρα, αν είσαι πολίτης, αν είσαι πραγματική οικονομία, αν είσαι επιχείρηση, έχει τεράστια επίπτωση. Άρα, συμφωνώ ότι το 3,5 είναι ένα πλεόνασμα το οποίο εντάξει είναι δύσκολο και απ' την άλλη πλευρά όμως. Το λέω γιατί μέχρι τότε κύριε Υπουργέ ελάφρυνση ο πολίτης δεν θα δει. Περίμενε, μέχρι το 20, έχει... 22 συγγνώμη, ο πολίτης δεν θα δει καμία ελάφρυνση. Θα τρώμε ξύλο. Το επιχείρημά μου είναι σαφές. Η συμφωνία αυτή, επαναλαμβάνω, έρχεται να
υπογράψει ένα δεδομένο ότι η οικονομία έχει σταθεροποιηθεί και έχει βρει ένα ανοιχτό δρόμο. Το όφελος θα έρχεται από την άλλη πλευρά. Από το γεγονός ότι η οικονομία θα ανακάμπτει και αυτό θα έχουμε δεύτερο, τα όφελη. Αυτό είναι το δεύτερο κομμάτι. Σταθεροποιημένη οικονομία. Αυτό είναι το δεύτερο κομμάτι. Αλλά έχει η συλλογιστική σα για αυτό το έργο το 3,5 και τα μέτρα και τα αντίμετρα. Έχει ένα κενό, κατά τη γνώμη μου. Έτσι όπως το συζητάμε. Διότι εσείς έχετε δεσμευτεί να πιάσετε το 3,5 το 19. Αυτή την πρόβλεψη, να κάνει προϋπολογισμός. Να πιάσει το 3,5 το 19 με τα μέτρα. Δηλαδή το 3,5 επιτυγχάνεται ως σενάριο βάσης που λένε. Όχι. Επειδή θα πάρετε τα μέτρα, γι' αυτό τα παίρνετε τα μέτρα. Όχι. Για να πιάσουμε το 3,5, πώς όχι. Αυτή η συζήτηση θα είχε ενδιαφέρον που λέτε, εάν δεν είχαμε το δημοσιονομικό αποτέλεσμα τώρα, το 16 και του 17. Εάν είχαμε ένα άλλο δημοσιονομικό αποτέλεσμα, δηλαδή εάν τα δημοσιονομική βάση πάνω στην οποία θα γινόταν το 18 και το 19 είχε άλλη αφετηρία, θα είχατε δίκιο στο επιχείρημα. Μια και είστε πάνω σε αυτό, σας. Γιατί η αντιπολίτευση δεν έχει δίκιο. Με αυτά τα δεδομένα που έχουμε σήμερα... Μας βοήθησε από αυτή την πλευρά, λέτε εσείς. Ακριβώς. Ναι, το 16 και το 19. Για να πάμε εκεί. Θα σας πει κάποιος ότι ίσα-ίσα, εσείς πηγαίνοντας την υπεραπόδοση των 6 δισεκατομμυρίων, δηλαδή πιάνοντας το ποσοστό του 4% που πιάσαμε τώρα, τραβήξατε λεφτά που αν υπήρχαν στην οικονομία μπορούσαν να σας έδιναν ανάπτυξη, αφού είναι πάνω από 3 μονάδες, να σας έδιναν ανάπτυξη 2 μονάδες. Ούτε ωραιοποιώ την κατάσταση, δεν το λέω ούτε την κάνω μαύρη. Και θα παίρνατε τα λεφτά από αυτή τη δίσκο πια. Η υπεραπόδοση στα δημόσια οικονομικά έχει κάποια προβλήματα όπως τα υπονοείτε, έχει και ένα μεγάλο αβαντάζ και σας το είπα, τεράστιο σε αβαντάζ. Σε πάει παρακάτω. Να, πάμε παρακάτω, ήταν πολύ ισχυρό το μήνυμα προς όλη τη διεθνή... Αυτοί το ενέγραψαν στο σύστημα με το οποίο μας αξιολογούν και μας δίνει, αλλά... δίνει μια τεράστια αλλάξαμε κατηγορία. Αλλάξαμε κατηγορία. Εσείς όμως, εσείς μας λέγατε, εντάξει, το καταλαβαίνω αυτή τη συλλογιστική, δεν λέω όχι. Και να σας πω και το άλλο. Εάν δεν είχαμε αυτές τις επιδόσεις, η επίτευξη των στόχων αυτών θα απαιτούσε επιπρόσθετα μέτρα το 18. Πριν τελειώσει το 18. Και τώρα έχει πριν τελειώσει το πρόγραμμα. Ένα πακετάκι. Μηδέν μέτρα. Δεν έχει το 18 ένα πακετάκι. Μηδέν. Ναι, δεν έχει τίποτα. Εσείς μας λέγατε ότι δεν βγαίνει το πρόγραμμα. Δεν έχει κανένα. Άρα κλείνει το πρόγραμμα το 18. Τελειώνουμε. Δημιουργείται. Τελειώνουμε, αλλά είμαστε επιτήρηση. Δεν φεύγουμε. Δεν πάμε να περπατήσουμε μόνοι μας. Ο λύκος είναι από δίπλα. Μας πάει μαζί, πηγαίνουμε. Θα συμφωνήσουμε στο ότι αυτή τη στιγμή η προοπτική για ολοκλήρωση του προγράμματος τον Ιούλιο του 2018 είναι πλέον, με βάση τα οικονομικά δεδομένα, ένα αρρωτό αποτέλεσμα απόλυτα ρεαλιστικό. Αλλάζουν τα δεδομένα. Και αυτό λέει η κυβέρνηση. Δεν μου απαντήσατε όμως το προηγούμενο ερώτημα, κύριε Υπουργέ. Αυτό που λέτε έχετε δίκιο και ότι αλλάζουμε κατηγορία. Όλοι το δεχόμαστε αυτό και νομίζω χαιρόμαστε κιόλας. Και που έκλεισε συμφωνία και που η χώρα προχωράει καλύτερα. Λέω όμως για τους πολίτες, για όλους εμάς δηλαδή, που μας έχετε ρημάξει φορολογικώς και αλέως πώς. Τι καλό θα μας συμβεί. Έχετε κάτι να μας πείτε μέχρι τότε. Συγκεκριμένα πράγματα. Ότι εγώ του χρόνου θα σε ελαφρύνω εκεί. Του παραχρόνου θα έχετε κάτι καλύτερο εκεί. Άρα. Μόλις τελειώσει το μνημόνιο και μόλις τελειώσει και η συμφωνία που κάνατε τώρα, η τωρινή δηλαδή, που μας πάει μέχρι το 22 ή και νωρίτερα, δεν ξέρω, θα το δούμε, θα είστε σε αυτή την κατάσταση. Μας το λέτε αυτό. Λοιπόν, ξεκινάω τώρα όλο το θετικό σκέλος των ελαφρύσεων και των αλλαγών που γίνονται υπέρ των πολιτών. Τα μισά αντιμέτρα είναι ουσιαστικά φορολογικές ελαφρύσεις. Μία κατηγορία. Άλλα σημαντικό κομμάτι αφορά. Λέτε για τους συντελεστές, για τον έμφυα. Για τον συντελεστέ θα μειωθεί για μια μερίδα πολιτών. Την αλληλεγγύη έμφυα, και λοιπά, ναι. Η αλληλεγγύη θα μειωθεί ο φόρος εισοδήματος των επιχειρήσεων, ο φόρος εισοδήματος των φυσικών προσώπων που έχουν επαγγελματική δραστηριότητα και ούτως καθεξής. Η δεύτερη ενότητα μέτρων ουσιαστικά είναι μέτρα προορισμένα για την ενίσχυση της απασχόλησης. Και η τρίτη ενότητα μέτρων είναι, αφορούν το κοινωνικό κράτος και τη διεύρυνση των κοινωνικών προσφορών προς μια μεγάλη μερίδα πολιτών, η οποία έχει ανάγκη. Συνεπώς, το στίγμα της κυβέρνησης είναι ότι έχουμε πετύχει με θυσίες και τα λοιπά αυτό που πετύχαμε. Υπάρχει φως πλέον ότι στα μέσα του 2018 ολοκληρώνεται το πρόγραμμα και ταυτόχρονα υπάρχει και αυτό που δίνει ως στίγμα της η κυβέρνηση, ότι ο στόχος μας είναι
ελαφρύσεις, είναι ισχυρότερο κοινωνικό κράτος και μέτρα πολύ συγκεκριμένα για τις πιο αδύναμες ομάδες. Πώς συνδέονται όλα αυτά? Μέσα σε ένα κλίμα ανάκαμψης οικονομίας. Ναι. Αυτό είναι το στίγμα της κυβέρνησης. Στόχους, λέτε. Νομίζω ότι... Πώς συνδέεται όμως όλο αυτό, κύριε Υπουργέ? Μια πεποίθηση που εξέφραζε η κυβέρνηση όταν ήταν αντιπολίτευση, ότι οι πλεονάσματα του ύψους αυτού είναι αδύνατο να επιτευχθούν και ασκούσε μια πολύ σκληρή κριτική. Μισό λεπτό. Πολύ σκληρή κριτική στην κυβέρνηση Σαμαρά της εποχής εκείνης που είχε βάλει στόχους αντίστοιχους. Υψηλότερους. Και υψηλότερους. Και υψηλότερους. Συγγνώμη. Και υψηλότερους. Συγγνώμη. Και υψηλότερους, κύριε Υπουργέ. Καμία αντίρρηση. Ναι. Και τώρα πάμε πενταετία με το 3,5%. Ή όχι. Μαζί με το. Κρατήστε το να κάνουμε το διάλειμμα να συνεχίσουμε τη συζήτηση, να δούμε λίγο και τα ενεργειακά. Ναι. Και τι, πού καταλήξαμε. Πάμε.